Θανάση, σου στείλα μήνυμα. Δεν το έχεις διαβάσει καν. Πότε, τώρα? Α, δεν τα διαβάζει. Τώρα το πρωί είναι το που ξεκίνησες. Α, γιατί είχαμε μια προβληματική επικοινωνία χθες. Προσπαθούσαμε, τέλος πάντων, καταλαβαίνω και εσύ τώρα τρέχεις, έχεις πράγματα πολλά να κάνεις. Για να το δω. Για μιλήστε. Αλήθεια, τώρα θα το διαβάσει το μήνυμα. Θανάση, είδα τρεις κλήσεις σου κάποια στιγμή. Τι ήθελες? Να μας πεις τι θα γίνει σήμερα, να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί ξέρεις, και εμείς έγινε τώρα η... Τράμπα. Το έκτακτον της ιστορίας, γιατί είχαμε ενημερωθεί για αργότερα, για μια εβδομάδα μετά, προέκυψε αυτό. Οπότε να τα βάλουμε λίγο κάτω, να τα πούμε. Είπαμε και τίποτα στον κόσμο στην αρχή ότι δεν θα είσαι από σήμερα. Εστάλει ένα ΦΕΚ το οποίο λέει ότι από τη στιγμή που έχουν προκηρυχθεί εκλογές, θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες και υποψήφοι σε ιδιωτικούς ή σε δημόσιους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς να απέχουν από τη θέση τους. Έτσι. Όχι να μην εμφανίζονται ως καλεσμένοι, γιατί ούτως ή άλλως το απογορευτικό δεν μετράει ακόμα. Ο περιορισμός, όχι απογορευτικό, ο περιορισμός δεν μετράει ακόμα. Αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν παρουσίαση των εκπομπών τους. Σεβόμενοι λοιπόν κι εμείς τις οδηγίες, σήμερα βγήκα για να σας αποχαιρετήσω, γιατί εχθές ήταν λίγο, ξέρεις, δεν το ξέραμε. Κλείσαμε την εκπομπή χωρίς να αποχαιρετήσουμε και το τηλεοπτικό κοινό, που το θεωρώ άκομψο και άδικο. Και γι' αυτό είπαμε έτσι μια τελευταία φορά να εμφανιστώ για να κάνω και εγώ το δικό μου, ξέρεις, φινάλε, άτυπο μένα, αλλά φινάλε ουσιαστικά. Εμείς να σου ευχηθούμε από την καρδιά μας καλή επιτυχία, Ελεονόρα μας. Να έχεις διάβγεια, να διαχειριστείς όλη αυτή την περίοδο που είναι προκλητική μεν, αλλά θα σε φέρει και αντιμέτωπη με πάρα πολλά γεγονότα που θα είναι πρωτόγνωρα και στη δική σου ζωή. Πώς νιώθεις? Πρωτόγνωρο δεν έχω τίποτα να αντιμετωπίσω, πέρα το ότι συστήνομαι στον κόσμο και μέσα από μια διαφορετική, ας πούμε, από ένα διαφορετικό πρίσμα. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι 100% σίγουρη, γιατί δεν το βιώνω, ότι πρέπει να βρίσκομαι στο επίκεντρο μιας επίθεσης, την οποία εγώ δεν τη ζω, γιατί συμβαίνει σε ένα μικρό κόσμο, στον οποίο εγώ απέχω εδώ και 7 χρόνια πολύ συνειδητά. Επομένως, οι επιπτώσεις και οι κραδασμοί δεν έρχονται. Δεν τους αντιλαμβάνομαι. Το καταλαβαίνω από τη συμπόνια που μου έχουν δείξει πολλοί και από μηνύματα συμπαράστασης που μου στέλνουν, που στην αρχή δεν ήξερα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο με αγγίζει και με αφορά. Έχω το στόχο μου, μένω προσιλωμένη σε αυτόν, αδιαφορώ για οτιδήποτε δεν με αγγίζει και δεν με αφορά. Σεβαστές οι απόψεις του κόσμου, ο καθένας έχει τον τρόπο να τις εκφράζει, ο καθένας έχει τον τρόπο του να εκπροσωπεί τις αρχές, το ήθος του και την ποιότητά του. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή στοχοποιούμε πιθανότατα, γιατί είμαι σε ένα ευρωψηφοδέλτιο. Αν δεν ήμουν στο ευρωψηφοδέλτιο και η επίθεση αυτή γινόταν σε μια οποιαδήποτε παρουσιάστρια της τηλεόρασης, οι δικαιωματιστές θα είχαν βγει στους δρόμους. Οι ίδιοι δικαιωματιστές ενδεχομένως αυτή τη στιγμή δεν το κάνουν. Πάντως να σου πω κάτι, Ελεονόρα, δεν θυμάμαι και περίοδο που να υπήρχαν, να γινόντουσαν εκλογές και να μην υπήρχε στοχοποίηση γυναικών. Δηλαδή, είναι οι γυναίκες ένας εύκολος στόχος. Γι' αυτό και εγώ το θυμάμαι με διαφορετικούς τρόπους, γιατί κάποτε δεν υπήρχαν social, υπήρχαν οι εφημερίδες. Αλλά προσωπικές επιθέσεις γινόντουσαν. Και αυτό... Άκουνα. Ναι, για πες. Αυτή τη στιγμή... αντιλαμβάνομαι, χωρίς όμως να μπορώ και να είμαι σίγουρη, γιατί δεν έχω δει τι γράφεται και τι λέγεται, γιατί σου είπα, συμβαίνει σε ένα μικρό κόσμο και δεν θα μπω και στη διαδικασία να το κάνω. Είναι κάτι το οποίο το έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Σας θυμίζω ότι έχω πέσει θύμα συναισθηματικής κακοποίησης από εθνικό διασυρμό στα πρώτα μου βήματα. Μου κόστησε πάρα πολλά χρόνια θεραπείας, καθοδήγησης και δουλειάς πραγματικής με τον εαυτό μου. Αυτό το κομμάτι που έχω κατακτήσει της ψυχικής ανθεκτικότητας δεν πρόκειται να το αποχωριστώ ποτέ. Είναι η τεράστια σπίδα μου και είναι και ένα παράδειγμα ότι ο άνθρωπος από θύμα μπορεί να γίνει πάρα πολύ δυναμικός και να μην χάνει ποτέ το δικαίωμά του να λέει αυτό που θέλει και να το υπερασπίζεται, ακόμα και αν εναρέσει στους άλλους. Δεν χρειάζεται να απολογήσει για τη δουλειά σου καταρχήν. Ένα μέρος της δουλειάς σου είναι και τελείως το θέμα και ο καθένας πρόσθετος, ιδέος και απαράδεκτος μπορεί να σκέφτεται μια λειτουργία. Εγώ θα αλλάξω.
δεν απολογούμε για κανένα και για τίποτα. Επειδή ο αποχαιρετισμός μας γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και αφού γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν πειράζει. Πάλι εμείς θα χαμογελάμε, γιατί αυτό μας έμαθες. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί για μας είσαι γενναιόδορη, είσαι αληθινή, είσαι μια εξαιρετική συνεργάτης. Εγώ τουλάχιστον ένιωσα πάρα πολύ τυχερή κοντά σου, δίπλα σου, στο πλάι σου. Ποτέ δεν ένιωσα κάποια άλλη θέση. Ήμουνα πάντα στο πλάι σου. Εσύ με έκανες να νιώθω έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος για τον οποίο βάζω το χέρι μου στη φωτιά και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σου πάνε όλα καλά και μπορεί να έχεις τις δικές σου ασπίδες για όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και για μας εδώ στην εκπομπή, πάντα ήσουν η ασπίδα μας. Αφροδίτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μιας και ανοίγεις τώρα αυτό το κομμάτι του αποχαιρετισμού, θέλω να ξέρετε ότι σε μια δύσκολη χρονιά της τηλεόρασης για όλους μας, έτσι, μια ας πούμε περίοδο που η τηλεόραση φαίνεται να είναι και λίγο ζαλισμένη, φαίνεται λίγο σαμεθισμένη και γύρω από τον εαυτό της, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τον καθένα ξεχωριστά, γιατί με την ιδιαίτερη προσωπικότητά του μου μάθατε πράγματα και είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να παίρνεις και κάτι καινούργιο από τους ανθρώπους. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ με όλους εσάς. Υπήρχαν πρόσωπα τα οποία ήθελα να συνεργαστώ και δεν τα είχα καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσωπα με τα οποία συνέχισα να συνεργάζομαι και με τα οποία ξανασυναντήθηκα μετά από καιρό. Θα κρατήσω αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα που δούλευε πίσω από τις κάμερες, χωρίς την βοήθεια και την αφοσίωση των οποίων αυτή η εκπομπή δεν θα μπορούσε να βγαίνει, σε όλους τους συντελεστές, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο τροχό αυτής της αμάξης, ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ. Θα τα δώσω τα ευχαριστήριά μου και σε ιδιωτικό, έτσι, σε ιδιωτικές στιγμές, πρόσωπο κατά πρόσωπο, γιατί τα πρόσωπα είναι πολλά και δεν θέλω να κουράσω με αναφορές. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ και στον κόσμο για τα 3 αυτά χρόνια που ζήσαμε μαζί, τα οποία αποχαιρετώ στην παρούσα φάση, αλλά δεν έχω νεότερα ως προς την ανανέωση του τηλεοπτικού μας ραντεβού. Και να είχα, δεν θα το έκανα εγώ. Οπότε αφήνω τα πράγματα να γίνονται. Εξαρτάται και από την 9η Ιουνίου όλο αυτό το πράγμα. Καλή επιτυχία σε αυτόν τον πολύ ωραίο στίβο. Στέφανε, δεν εξαρτάται. Όχι. Η τηλεόραση θα παραμείνει στη ζωή μου με όποιον τρόπο. Απλά υπό διαφορετικές συνθήκες. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Νονό. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστώ και εγώ για τα υπέροχα αυτά 3 χρόνια. Έχεις την αγάπη μου, έχεις την εκτίμησή μου. Τα ψηλά τα δέντρα χτυπάνε. Και ραντεβού στα Βρυξέλλας. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας και καλή επιτυχία.